Στην κάμερα της εκπομπής χαμογέλα και πάλι μίλησε το πρωί της Κυριακής σε ένα πέμπτο η Ναταλία Γερμανού, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο συμβόλαιο της με τον Α και τη δεύτερη εκπομπή για την οποία συζητάει εδώ και λίγο καιρό με το κανάλι. Την ίδια στιγμή, η παρουσιάστρια μίλησε για το Heart Show και την πρόσφατη δήλωσή της για τον Πέτρο Ιμβριο. Με δεύτερο project στον Α η Ναταλία Γερμανού. Ήταν μια καλή χρονιά για το καλύτερα δεν γίνεται. Δεν ήταν μια καλή χρονιά για την ανθρωπότητα. Μια χρονιά με αγαπημένους συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Με τον Α δεν χρειάστηκε να υπογράψουμε νέο συμβόλαιο, ήταν σε ισχύ το συνένα που είχε το συμβόλαιο μου. Πότε ο Α ενεργοποίησε το συνένα. Γίνονται συζητήσεις με το κανάλι για δεύτερη, βραδινή εκπομπή, απλά είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν ξέρω αν έχω τις αντοχές για δύο εκπομπές, αλλά το συζητάμε. Για του χρόνου στο καλύτερα δεν γίνεται, θέλω ιδανικά να έχω την ίδια ομάδα και νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Προσπαθήσαμε φέτος να κινηθούμε προσεκτικά με τα θέματα της επικαιρότητας στην εκπομπή μας. Και όσο μας έπαιρνε με τα όπλα που έχουμε. Κυρίως με την άποψή μας. Είναι δύσκολο πάντως, δεν είναι εύκολο. Μίλησα με τη Δέσποινα Βανδύ. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή η Δέσποινα στο Heart Show. Δεν μπήκα στη σκέψη της σύγκρισης. Ούτε καν. Είναι ένα ολόφρεσκο, καινούριο πράγμα. Είναι όλα καινούρια. Είναι κακό να κάνουμε συγκρίσεις στην τηλεόραση. Για την πρόσφατη δήλωσή της, ότι μετά τον χωρισμό της από τον Πέτρο Ιμβριο έκλεισε για την ίδια στα 35 το κεφάλαιο της μητρότητας, ήταν μια συνειδητή απόφαση. Παγιώθηκε όταν χώρισα με τον άνθρωπο που για εμένα ήταν ιδανικός για να γίνει πατέρας. Που το απέδειξε και όλα στην πορεία της ζωής του. Τώρα το τι επιφυλάσσει το μέλλον θα το δούμε. We'll be right back.